ένοχες κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυλωδικείο Αλεξανδρούπολης οι δύο γιατροί στην υπόθεση αναφορικά με το θάνατο της Δέσποινας Καραγεωργίου και του αγέννητου μωρού της τη νύχτα της 14ης προς 15η Απριλίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της 4ης 26 Απριλίου ολοκληρώθηκε το τελευταίο μέρος της δίκης των 4 κατηγορουμένων για τον θάνατο της 37χρονης και του 7 μηνών μωρού που κυοφορούσε. Η πρώτη κατηγορούμενη ειδική γιατρός υπεύθυνη βάρδιας κρίθηκε ένοχη με ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η δεύτερη ειδικευόμενη γιατρός ένοχη με φυλάκιση 2 ετών επίσης με τριετή αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στη ΜΕΑ που ήταν επίσης μεταξύ των κατηγορούμενων επιβλήθηκε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καθώς κρίθηκε αθώα για ανθρωποκτονία από αμέλεια αλλά ένοχη για νόθευση εγγράφου. Η τέταρτη κατηγορούμενη που ήταν βοηθός νοσηλεύτριας κρίθηκε αθώα. Σε όλες αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά πρώτερου έντιμου βίου. Οι καταδικαστήσεις έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης. Βγήκε η απόφαση μετά από 6 ή 7 δεν θυμάμαι συνεδριάσεις. Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν, οι δύο γιατρίνες, η πρώτη η εφημερεύουσα και η υπεύθυνη με ποινή φυλάκισης 3 ετών, η δεύτερη η δικαιωμένη με ποινή φυλάκισης 2 ετών. Οι ΜΕΕΣ για την ανθρωποκτονία αθώθηκαν κατά την άποψή μου σωστά. Η τρίτη κατηγορούμενη καταδικάστηκε για την όθευση εγγράφου σε ποινή φυλάκιση 8 μηνών. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου, που ήταν λογικό. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την κατηγορία? Επί της ουσίας δεν σημαίνει τίποτα. Χάσανε το παιδί τους, χάσανε το εγγόνι τους, δεν σημαίνει τίποτα. Τώρα από πλευράς ηθικής και τάξης σημαίνει κάποια πράγματα. Σαφώς. Ήταν πολύ μακρά η όλη διαδικασία, ήταν δύσκολη για όλους μας. Θεωρώ το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ότι του δικαστηρίου αυτού ότι ήταν τουλάχιστον αυτό που έπρεπε να είναι, ότι υπήρξαν οι τιμωρίες ή όποιες τιμωρίες όσο θα μπορούσε να τιμωρηθεί αυτό το γεγονός αφού χαρακτηρίστηκε ως πλημέλημα. Οι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν στις τρεις πρώτες κατηγορούμενες είναι με αναστολή, αναμενόμενο είναι. Τουλάχιστον τέλειωσε σε πρώτο βαθμό, σίγουρα από ό,τι αντιλαμβάνουμε θα έχουμε και εφέσεις στο μέλλον. Όπως σημείωσε ο σύζυγος της Δέσποινας Καραγεωργίου, Κώστας Μπακαλάκης, η απόφαση αυτή προκαλεί μια μικρή ανακούφιση και δικαίωση, αλλά τίποτα δεν αλλάζει για αυτόν και για την οικογένεια στην καθημερινότητά τους. Τουλάχιστον είναι μια μικρή δικαίωση, όχι ότι θα αλλάξει τίποτα για μας. Οι συνθήκες παραμένουν οι ίδιες, όποια και αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια μικρή ανακούφιση από όλο αυτό, ότι συνεχίζει τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα να έχουμε κάποια ελπίδα, συνεχίζουμε να έχουμε μια ελπίδα μέσω της δικαιοσύνης, έστω ότι θα αλλάξουν από αύριο. Στο μέλλον τουλάχιστον κάποια πράγματα, μιας και βλέπουμε ότι τέτοιες πρακτικές είναι κατακριτές. Στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης μίλησε και η συνήγορος της βοηθού νοσηλεύτριας που αθώθηκε. Το τριμελές πλημμυλωδικείο Αλεξανδρούπολης μετά από μια πολυτελή ακροαματική διαδικασία κατέληξε σε απαλλακτική, σε αθωτική κρίση για την εντολέα μου, για την νοσοκόμα της βάρδιας εκείνης. Είχαμε ισχυριστεί από την πρώτη στιγμή ότι ουδεμία ευθύνη θα μπορούσε να φέρει το κατώτερο προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής. Εξ αρχής βάρινε τις πλάτες των ιατρών στα επίγοντα περιστατικά και αργότερα στην μευτική κλινική το γεγονός ότι ένα τόσο βαρύ περιστατικό δυστυχώς δεν οδηγήθηκε στα χειρουργεία, δεν οδηγήθηκε σε εντατική παρακολούθηση αλλά σε ένα θάλαμο COVID της μευτικής κλινικής με την τραγική κατάληξη που όλοι γνωρίζουμε.